Και τότε η Γνάτιε μας έκανε τη μεγάλη τιμή να επισκεφτεί την Κεσάρια ο σεβαστός μας αυτοκράτορας Ουάλης. Να αναλάβει προσωπικά τον ανυπόταχτο επίσκοπο Κεσαρίας. Από όπου περνούσε ο αιρετικός αυτοκράτορας, οι Ορθόδοξοι διώκονταν, βασανίζονταν και δημεύονταν οι περιουσίες τους. Βεβήλωναν ναούς, σε μια πόλη ανέβηκαν στην Άγια Τράπεζα και έστησαν χορό. Η πόλη είχε τρομοκρατηθεί. Ο Βασίλειος προσευχόταν. Ο Ουάλης έστειλε πριν την αφιξή του το δεξί του χέρι, τον μόδεστο, το μαντρό σκυλό του, θα έλεγα εγώ. Αλλά τι είναι ένα μαντρόσκυλο μπροστά σε ένα λέοντα? Ο μόδεστος κάλεσε τον Βασίλειο στο διοικητήριο. Κόσμος μαζεύτηκε απ' έξω. Ο Βασίλειος πήγε μόνος. Ο μόδεστος σε θρόνο και γύρω του οι αρχές. «Ποιος είσαι εσύ που τολμάς να πας κόντρα στο βασιλιά μας?» άρχισε τις αγριάδες ο μόδεστος. «Προσκυνώ τον Υιό του Θεού σαν Θεό, όχι σαν κτίσμα, όπως είναι η πίστη του βασιλιά», απάντησε ο Βασίλειος. «Και τι είμαστε εμείς που πιστεύουμε ότι και ο αυτοκράτορας?» «Τίποτα», απάντησε ο Βασίλειος. Η αίθουσα είχε παγώσει. «Θα σου δημεύσω την περιουσία», ο μόδεστος άρχισε τις απειλές. «Δεν έχω τίποτα άλλο από αυτό το ράσο και μερικά βιβλία. Θα σε εξορίσω. Δεν έχω τόπο δικό μου. Θα προστάξω βασανιστήρια. Σε ένα σώμα σαν το δικό μου. Ένα χτύπημα θα μου δώσεις και τέλειωσε. Θα σε θανατώσω. Ευεργέτης μου θα γίνεις. Βιάζομαι να πάω στο Θεό μου, για τον οποίο ζω και αγωνίζομαι. Κανείς δεν μου έχει μιλήσει με τόσο θάρρος», είπε στο τέλος ο μόδεστος. «Γιατί δεν συνάντησες ποτέ σου αληθινό επίσκοπο», του απάντησε ο Βασίλειος. Ο Βασίλειος βγαίνει από το διοικητήριο. Ο κόσμος τον περικυκλώνει. Ο φίλος του, ο Γρηγόριος, θέλει να τον αγκαλιάσει. Ο Ουάλης αποδείχθηκε πιο ευφυής από τον υποτακτικό του. Μίλησε με τον Βασίλειο, ως και στην εκκλησία που λειτουργούσε πήγε. Στην πόλη κυκλοφορούσαν φήμες ότι θα τον εξορίσει. Αλλά ο Χριστός δεν άφησε το χέρι του Ουάλη να υπογράψει την εξορία του. Κι όλο περίεργα γεγονότα συνέβαιναν. Τη μία, υποθύμησε ο αυτοκράτορας στην εκκλησία. Την άλλη, αρρώστησε το βασιλόπουλο και κάλεσαν τον Βασίλειο. Μετά, έσπασε το καλάμι που θα υπέγραφε την εξορία του. Και στο τέλος ο Ουάλης έφυγε, χωρίς να πειράξει τον επίσκοπό μας. «Θεέ μου, από τι παράξενους δρόμους στέλνεις την ευλογία σου?» Όπως τα είπε και ο Βασίλειος, «Ο Χριστός δεν είναι μακριά».